Με τη δέουσα λαμπρότητα το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης, το οποίο ακούστηκε το πρωί στους Ιερούς Ναούς κατά την ακολουθία της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Σαββάτου. Μετά τη Σταύρωση έρχεται η Ανάσταση. Μετά το θάνατο η ζωή. Εύχομαι από καρδιάς σε όλο τον κόσμο το φως της Ανάστασης να φέρει λιγότερα πάθη. Η πρώτη Ανάσταση είναι ένας προάγγελος της Ανάστασης που θα επικρατήσει το βράδυ. Πολύ ωραία, συγκινητικό πάνω απ' όλα. Στους συνακλές. Εγώ δάκρυσα. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ κάθε χρόνο αυτό το παρακολουθώ συνέχεια από μικρό παιδί. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλή Ανάσταση, καλά να περάσουν με υγεία και πολύ χαρά. Εύχομαι η μέρα που είναι σήμερα, υγεία στον κόσμο, αγάπη, ομόνοια. Μ' αρέσει αυτή η μέρα, ειδικά αυτή η πρωινή λειτουργία, μ' αρέσει πάρα πολύ, διότι είναι πολύ ωραία με τις δάφνες που πετάνε. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Αλικαρνασσό, όπου λίγο πριν τις 9 το πρωί γιορτάστηκε η πρώτη Ανάσταση, η οποία συνοδεύτηκε από δυνατούς ήχους. Είναι κάτι το ιδιαίτερο, είναι κάτι που το περιμένουμε όλοι οι χριστιανοί, είναι ευλογία για όλο τον κόσμο. Προσπαθούμε να στηριχτούμε στην αγιότητα, στη Σταύρωση και στην Ανάσταση του Χριστού. Υγεία σε όλο τον κόσμο, αγάπη, και όσοι δεν την έχουν να την βάλουν μέσα τους, να αγαπήσουν τον εαυτό τους πρώτα και να δώσουν και στους υπόλοιπους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, υγεία, αγάπη και ειρήνη. Πάντα νιώθω χαροπά. Πάντα. Τι εύχεστε, τι ελπίζετε? Καλύτερη ζωή. Εγώ είμαι στο τέλος βέβαια τώρα, αλλά πάντα στο καλύτερο. Πολλοί κόσμος στην εκκλησία. Η τελευταία ελπίδα είναι. Να είναι όλος ο κόσμος χαρούμενος και ευτυχισμένος. Όλος ο κόσμος να είναι καλά και ήρεμα και αγάπη. Καλό Πάσχα να έχουμε. Καλή Ανάσταση όλοι. Πιστοί χτυπούν τα σασίδια και προκαλούν δυνατούς θορύβους σε ανάμνηση του σεισμού που ακολούθησε το σταυρικό θάνατο, στέλνοντας το αναστάσιμο μήνυμα.